Για πάμε να γυρίσουμε τώρα εδώ, κύριε συνάδελφε, γιατί τα οικονομικά, βλέπω, επανήλθαν στην επικαιρότητα στην Τουρκία. Δεν έφυγαν ποτέ στην πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος τα ζει, Μανώλη, με αυτά και ξέρει πώς είναι η κατάσταση. Τώρα λοιπόν ανακοινώνονται και στοιχεία τα οποία είναι τραγικά σε σχέση με τον πληθωρισμό. Λοιπόν, 75,4% επίσημος πληθωρισμός είναι. Α, το έχει και μεγάλο. Κάνω λίγο από το μοντάζ εδώ. Ο ανεπίσημος 120% με 130%. Mm-hmm. Θα σας πω ένα δείγμα. Για να καταλάβει, καλά, ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει, θα σας πω την καθημερινότητα. Ο σωταπόκριτης που λέμε πολλές φορές. Ξενόγλωσσο βρεφονηπιακό σταθμός, αν βρεις εδώ στην Κωνσταντινούπολη κάτω από 1.100 ευρώ το μήνα. 1.100 ευρώ. Πέσω και σε μένα. Τι λες, δε Μανώλη. Το μήνα, ναι, προσέξτε, όταν θέλεις να ζήσεις με δυτικό τρόπο, δηλαδή σε ευρωπαϊκά επίπεδα στην Τουρκία, πληρώνεις τιμές Ελβετίας και Νέας Υόρκης και στην υγεία και στην παιδεία. Τα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία, τα ξενόγλωσσα, αυτά τα τουρκογαλλικά, τουρκοαγγλικά, οτιδήποτε άλλο, βάλε 2.500 ευρώ το μήνα και το βλέπουμε. Απλησίαστα. Εντάξει, αδιανόητα ποσά. Αυτά δηλαδή είναι λοιπόν, για μια ελίτ, Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Μόνο για μια ελίτ. Μόνο για αυτούς. Η ελίτ να ζήσει καλά και όλοι οι υπόλοιποι ό,τι θέλει να γίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, έκατσε στην καρέκλα για τον Υπουργό Οικονομικών, λέει, και πήγε στην κορυφή τον πληθωρισμό. 75,4%. Πρώτη στην Ευρώπη, η Τουρκία, τρίτη στον κόσμο, μετά την Αργεντινή και τη Συρία. Μάλιστα. Είναι τρίτη η Τουρκία στον πληθωρισμό. Ακολουθεί η Βενεζουέλα και το Σουδάν. Yeah. Δηλαδή η Τουρκία είναι τρίτη. Αλλά εμένα εδώ έχει και, και τα συνθήματα από το 2002 μέχρι και τώρα. Λέει, ξεκινάμε, απογειωνόμαστε, πετάμε, πάμε καλά, η Ευρώπη μας ζηλεύει. Τι έχει υποθεί διαχρονικά, Δανείσαμε το Δουνουτού. Μας ζηλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ίσαλαχ, Μάσαλαχ, λίγη υπομονή. Απογειωνόμαστε, ο αιώνας της Τουρκίας θα μειωθεί ο πληθωρισμός, τώρα είναι η νέα υπόσχεση. Έχει όλα τα συνθήματα. Έχει ένα ωραίο θαυμαστικό με ένα emoji. Και ένα δράκο. Το δράκο τον βλέπει, φύγει ανοίξει το στόμα. Ο δράκο του πληθωρισμού. Δαγκώνει από την εποχή του, ο Ζάλ είναι αυτό. Ναι. Από πέρσι 38,2% πληθωρισμό, φέτο 75,4%. Γιατί ήταν 38 πέρσι, ρε Μανώλη? Επιμένουμε. Κοροϊδευόμαστε. 38. Ο επίσημο. Ο επίσημος πληθωρισμός ήταν όπως και εδώ. Λοιπόν, δεν θα ειδωθούν οι αυξήσεις, λέει, και εδώ έχει η Τζουμπουρία πάλι βασικό θέμα, το ζήτημα του πληθωρισμού. Και βεβαίως δείχνει ότι τον Υπουργό Οικονομικών όλα πέρασαν, έμειναν στο παρελθόν. Πάμε καλά, και βεβαίως έχει τον πολίτη που τον ποδοπατάει εδώ, ο Υπουργός Οικονομικών. Και όπως εδώ, η εφημεδοκουρία σε μικρότερο τίτλο μιλάει για τον πληθωρισμό. Εγώ προτείνω να δούμε και τις αντιδράσεις του κόσμου που λένε βαρεθήκαμε, δεν αντέχουμε κτλ. Από εκεί πέρα όμως. 52%. Ναι, σωστό. Πάμε. ENAG %120, TÜİK de %75 küsurat açıkladı. Ha, artık dedi bizim Sayın Bakanımız Mehmet Bey, artık dedi kötü günler geride kaldı dedi. Zirvesini zaten yaptı dedi. Sırada böyle söyleyince ister istemez adama güvenmiyorum çünkü yani. Ya güvenmiyorum ya, bu kadar net. Sırada daha zor günler. Buramıza geldi artık daha yeter. Buna bir çare buluyorsa bulmuyorsa güle güle gitsin artık yeter. İllallah ya yeter be. Bıksın, bıktık ya. Zamları ötelemek için %75. Zaten söyledi Maliye Bakanı. %75 olacak dedi. Emir verdi aşağıya. Yalan söylüyorlar. Enflasyon %120-%130 var. Onlar yalan söylüyor. Emekliye, memura maaş vermemek için yalan söylüyorlar. Ποιε αυξήσει είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Δεν υπάρχουν αυξήσει. Ό,τι και να του πει του κόσμου. Δεν υπάρχουν αυξήσει. Και αύξηση να του δώσει του κόσμου δεν προλαβαίνει να πάει στο μανάβι. Μα το είπε ο Ερντογάν, το θυμάσαι. Δεν υπάρχουν λεφτά να δώσουν στον κόσμο. Δεν υπάρχουν λεφτά, παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά ή πρέπει να τυπώσει χρήματα που προσπαθεί να το σταματήσει αυτό, γιατί τύπωσε τα τελευταία 2-3 χρόνια χρήμα και γι' αυτό και υπάρχει και ο πληθωρισμός. Όπως ήταν και η μείωση των επιτόκιων που έλεγε όλος ο κόσμος, άφησαν τα επιτόκια, η Τουρκία τα μείωνε. Ήταν μια διαφορετική οικονομική πολιτική που εφάρμοζε η Τουρκία. Τώρα πάει στον άλλο δρόμο, θα δούμε πώς θα συνεχίσει και με επιμονή. Ας ευχηθούμε ότι θα πάνε και καλύτερα και από τον τουρκικό λαό. Μάλιστα. Αλλά τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Σας έλεγα για τις τιμές. Εδώ, όταν πας να αγοράσεις διαμέρισμα, να πληρώσει δίδακτρα σχολείων ή οτιδήποτε άλλο σε ευρώ και σε δολάρια. Έτσι, κανένα δεν είναι χαζό να σου πει σε λίρες. Γιατί άμα σου πει τώρα τη λίρα, είναι να πληρώσει
τη δόση τον Απρίλιο του 25, θες, σου λέει πώς θα είναι τα πράγματα, σε ευρώ. Ακόμα. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή όλα είναι... Καλά, δεν συζητώ για ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουρκία. Ναι. Παραπονιόμαστε και στην Ελλάδα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ό,τι τιμή ακούτε στην Ελλάδα, ό,τι ρωτήσετε, τουλάχιστον τριπλάσια. Σας το λέει ο άνθρωπος που ζει εδώ και τα έχει ζήσει αυτά. Εντάξει, το ξέρεις το θέμα, προφανώς. Σας είχα πει για τον καρδιολόγο, επίσης, όχι ο δικός μου, επίσκεψη καρδιολόγου 230 ευρώ, 240 ευρώ. Μας το πες, βέβαια. Ναι, δηλαδή και διάφορα άλλα σχέση με πέρσι. Πράγματα. Βέβαια. Όταν θες να ζήσεις, να φας, να ζήσεις, να μένεις σε σπίτι, στα δικά μας τα επίπεδα, στα ευρωπαϊκά επίπεδα, είναι τριπλάσιες οι τιμές σε σχέση με την Ελλάδα. Ζεις σε τιμές Ελβετίας. Μα το ακούσαμε, μα το είπες πριν. Ελάτε να το δείτε, πάντως, να πάτε έξω σε ένα καλό εστιατόριο να καταλάβετε. Εδώ ξεκινάει ο μήνας με κανένα 5.000 έξοδα, αν θες να ζεις δυτικά. Που ζει, ας πούμε, να ζεις ένας ευρωπαϊκά. Ναι, ναι, ναι. Ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά, να πηγαίνει το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Στην Κωνσταντινούπολη χρειάζεται. Το ιδιωτικό σχολείο έχει το ίδιο στάνταρ. Εκεί σου λέει 2.500 το μήνα. Στην Κωνσταντινούπολη. Για το ίδιο στάνταρ, αν χρειάζεσαι στην Ελλάδα 5.000 όπως λες, στην Κωνσταντινούπολη χρειάζεσαι τουλάχιστον 12 με 13.000. Τι λες, το ενίσχυο σου μόνο αυτά τα λεφτά, θα είναι για ένα σπίτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, χρειάζεσαι τουλάχιστον 1.800 με 2.000 ευρώ τα ενίκια. Χαίρετε. Βάλε τα διδάκτρα των σχολείων, όπως σου είπα, για βρεφονιπιακό σταθμό 1.200 ευρώ. Τι λες τώρα. Και από εκεί πέρα το δεν υπάρχουν για την Κωνσταντινούπολη μιλάω πάντα. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, ούτε στην Ελβετία, καλά το πες. Γι' αυτό ζει η ελίτ. Πάμε παρακάτω. Έτσι είναι. Πάμε στον κύριο Γκιουλέρ τώρα.